Καλημερίζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΙΕΦΚΑ, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μια χαρά. Επίσης, ήθελα να δώσουμε κάποιες παραπάνω διευκρινήσεις, γιατί συνολικά είχε βγει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Μάρτιος δίνει, όπως αποκαλέστηκε, ένα παραπάνω μποναμά σε 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, γιατί υπάρχουν στη μέση πληρωμές αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις, όπως επίσης και καταβολή του επιδόματος της προσωπικής διαφοράς. Να το δούμε λοιπόν, κύριε Τσάπαλε, λίγο πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Ο μήνας Μάρτιος θα είναι ένας μήνας για τους συνταξιούχους με κάποιες έξτρα έκτακτες ενισχύσεις. Είναι δύο για την ακρίβεια. Η πρώτη, που θα καταβληθεί έως τις 15 Μαρτίου, αφορά συνταξιούχους που περιμένουν την επικουρική τους σύνταξη και εδώ και μήνες ή και χρόνια δεν έχει εκδοθεί. Υπολογίζουμε ότι έως 40.000 θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι δυνητικοί ωφελούμενοι αυτής μιας έκτακτης καταβολής, περίπου 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης επικουρικής του σύνταξης. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Αν ένας συνταξιούχος περιμένει για 12 μήνες την επικουρική του σύνταξη, μέχρι τις 15 Μαρτίου θα λάβει 1.200 ευρώ. Αν περιμένει 24 μήνες θα λάβει 2.400 και ούτω καθεξής. Ως προς αυτό όμως υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να τις πληρεί ισορρευτικά. Η μία πρώτη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να έχει ήδη εκδοθεί η κύρια σύνταξή του. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αίτημα συνταξιοδότησης μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Και η τρίτη προϋπόθεση είναι να έχει τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρικής ασφάλισης. Όσοι λοιπόν ασφαλισμένοι έχουν αυτές τις τρεις προϋποθέσεις και δεν έχουμε προλάβει να βγάλουμε την οριστική επικουρική του σύνταξη, θα δουν αυτή την προκαταβολή μέχρι τις 15 Μαρτίου. Είπατε ότι είναι 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης. Είναι συν 100 ευρώ δηλαδή από τα ποσά τα οποία δικαιούνται? Όχι, θα αφαιρεθούν αυτά τα ποσά που θα λάβουν ως προκαταβολή έως τις 15 Μαρτίου. Θα αφαιρεθούν από την οριστική επικουρική σύνταξη που θα λάβουν όταν γίνει η συνολική εκαθάριση. Θα γίνει ο απαραίτητος συμψηφισμός και θα αφαιρεθούν αυτά τα ποσά με τη μορφή προκαταβολής. Όπως κάναμε άλλωστε και με την προκαταβολή της κύριας σύνταξης που θεσπίσαμε πριν από περίπου 2 χρόνια και την είχαν λάβει πάνω από 150.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έλαμβαναν ούτε ένα ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Σας ρώτησα, κύριε Τσάπαλε, και ήθελα να γίνει αυτή η διευκρίνηση. Το διευκρινίσαμε ωστόσο, αλλά εγώ από την άλλη σας λέω ότι ήθελα να γίνει αυτή η διευκρίνηση, γιατί πολλοί συνταξιούχοι ρωτάνε αν πρόκειται για ένα ποσό. Μας απαντήσατε βέβαια, αλλά το διευκρινίζω, το οποίο θα είναι επιπλέον εξαιτίας του ότι υπήρχε και η δικαίωση στο δικαστήριο ασφαλισμένης, διοικητικό νομίζω πρωτοδικείο, παρά το ότι ο ΙΕΦΚΑ έχει καταθέσει έφεση που λέει ότι αυτή η γυναίκα ότι πήρε ένα επιπλέον ποσό, της εκδικάστηκε ένα ποσό ως αποζημίωση για την καθυστέρηση που υπήρχε στη σύνταξή της, και επειδή πολλοί το έχουν μπερδέψει και μας ρωτάνε και δεν ήξερα να τους απαντήσω, γι' αυτό το λόγο και σας πολύ ρώτησα. Πολύ καλά το θέτετε και το ρωτήσατε, ακριβώς για να υπάρχει αυτή η επισήμανση από μέρους μου, ότι αυτά τα ποσά που θα δοθούν με τη μορφή προκαταβολής επικουρικής θα αφαιρεθούν από το τελικό ποσό που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι όταν γίνει η εκαθάριση της σύνταξής τους. Όταν δηλαδή δουν την οριστική επικουρική του σύνταξη στους λογαριασμούς τους, και αυτό θα το κάνουμε μέσα στο τρέχον εξάμηνο, θα δουν να έχει αφαιρεθεί ήδη το ποσό της προκαταβολής που θα λάβουν. Κύριε Τσάπαλε, σε τέτοιο χρόνο θα τρέξει δηλαδή μέσα στο εξάμηνο, διότι συνήθως μέχρι σήμερα, βεβαίως η προσπάθεια που έχει γίνει δεν μπορεί κανένας να την αμφισβητήσει σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέταση των φακέλων, την απονομή των συντάξεων, αλλά επειδή είναι χρόνοι που δεν είναι συνηθισμένοι, γι' αυτό το λόγο και σας ρωτώ, δηλαδή πιστεύετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί για κάθε συνταξιούχο σε ό,τι έχει να κάνει με την επικουρική του, εφόσον συντρέχουν και τα παραπάνω τα οποία αναφέρατε, να έχει τα 4.500 έσημα κλπ. Το εξάμηνο είναι ένας τελεσίδικος χρόνος? Είναι ένας απολύτως ρεαλιστικός στόχος εντός του τρέχοντος εξαμήνου να έχουμε εκαθαρίσει, να έχουμε αντιμετωπίσει συνολικά και το πρόβλημα των επικουρικών συντάξεων. Και αυτό θα το κάνουμε όχι μόνο μέσω της διαδικασίες που σας ανέλησα, της προκαταβολής και στη συνέχεια της έκδοσης της οριστικής σύνταξης, αλλά και με έναν άλλον τρόπο,
ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, θα ανακοινώσουμε ότι και τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση της έκδοσης των οριστικών επικουρικών συντάξεων, που μπορεί να έχουν ξεπεράσει ακόμα και τις 40.000 συνολικά. Μένουν να φανεί τώρα, περιμένουμε τα στοιχεία από τις υπηρεσίες σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα. Επομένως, κατά το ίμιση το πρόβλημα το έχουμε ήδη αντιμετωπίσει μέσω της έκδοσης οριστικών συντάξεων για τους μήνες Γενάρη-Φεβρουάριο. Υπάρχουν ωστόσο και περίπου 40 με 50.000 ακόμη, οι οποίες θα ωφεληθούν από την προκαταβολή επικουρικής σύνταξης που σας ανέλησα, και κάποιες επιπλέον που είναι πιο πρόσφατες θα τις βγάλουμε μια και καλή οριστικά μέσα στο τέλος, έως το τέλος του τρέχοντος εξάμηνου. Τι βοήθησε, κύριε Τσάπελε, σε αυτό? Τι βοήθησε πάνω σε αυτό? Βοήθησε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να προχωρήσει πιο ταχύστα η διαδικασία? Βοήθησε προσωπικό το οποίο μπήκε μέσα σε κάποιες θέσεις? Βοήθησε το γεγονός ότι κάποιοι φακέλοι μπορεί να ελέγχθηκαν από άλλες υπηρεσίες σε καταστήματα που δεν είχαν αυτό τον όγκο αναμονής, γιατί πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα είχαν πραγματικά χιλιάδες εκκρεμότητες? Βοήθησε το γεγονός μέσω πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων? Τι? Ναι, ουσιαστικά λύνοντας το πρόβλημα των κυρίων συντάξεων, το οποίο έγινε περί τα τέλη του προηγούμενου έτους, άνοιξε ο δρόμος για την εκαθάριση των επικουρικών. Δεν μπορούσαν να εκδοθούν επικουρικές αν προηγουμένως δεν είχαν εκδοθεί οι κυρίες. Αυτό το λέει και ο νόμος άλλωστε, αλλά αυτό το έλεγε και ο νόμος του ΕΦΚΑ εντός πολλών εισαγωγικών, καθότι δεν είχαμε απεριόριστους πόρους ανθρώπινους και τεχνολογικούς προκειμένου να λύσουμε και τα δύο προβλήματα ταυτόχρονα. Λύνοντας λοιπόν το πρώτο πρόβλημα, άνοιξε ο δρόμος για τη λύση του δευτέρου. Μεταφέραμε υπαλλήλους από τα κέντρα έκδοσης κύριων συντάξεων στα κέντρα έκδοσης επικουρικών. Θέσαμε σε λειτουργία έναν πύργο ελέγχου, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμωτήτων σε όλη την Ελλάδα και για τις επικουρικές. Ενισχύσαμε τους υπαλλήλους με επιπλέον υπολογιστές. Θέσαμε σε λειτουργία τη fast track έκδοση σύνταξης επικουρικής πριν από λίγες ημέρες στην ουσία. Έχουμε ψηφιοποιήσει τον τρόπο υποβολής των επικουρικών συντάξεων. Όποιος θέλει τώρα να υποβάλει έτοιμα επικουρικής μπορεί να το κάνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε αφορά γύρατος, είτε αναπηρίας, είτε μεταβίβασης λόγω θανάτου. Επομένως, όλα αυτά συνέτειναν στο να έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική αποκλιμάκωση του στόκ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι έως τον Ιούνιο θα έχουμε αντιμετωπίσει πλήρως το πρόβλημα, όπως το κάναμε και με τα εφάπαξ. Τι απομένει συνολικά? Απομένει στην ουσία περίπου 50.000 επικουρικές για τις οποίες έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη και οι οποίες ή θα δοθούν για αυτές οι προκαταβολές με τον τρόπο που σας περιέγραψα ή θα δοθούν οριστικές πράξεις έως το τέλος του Ιουνίου, και εκκρεμούν επίσης και περίπου όσον αφορά στο κομμάτι των εφάπαξ, εκκρεμούν περίπου 150 εφάπαξ του ιδιωτικού τομέα που αφορούν περίπου 2 ή 3 ταμεία αν δεν κάνω λάθος, εμποροεπαλλήλων και μετάλλων, τα οποία και αυτά θα δοθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, και περίπου 5.000 εκκρεμή εφάπαξ δημοσίου τομέα, που εδώ έχουμε ένα σχέδιο να τα αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται νωρίτερα και σίγουρα μέχρι περίπου τα τέλη Μαΐου. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα με την διαδοχική σύνταξη ή την σύνταξη εξωτερικού, εκεί επίσης το κεφάλαιο αυτό πραγματικά είναι πολύ καλύτερο? Όσον αφορά τις διεθνείς συντάξεις, θέλουμε περισσότερο χρόνο. Εδώ πέρα δεν φταίει μόνο ΕΦΚΑ επειδή δεν προχωρούν οι διεθνείς συντάξεις. Επειδή είναι μια καθημερινή συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού, θα πρέπει πάντα να ξέρουμε και να το έχουμε στο νου μας ότι οι καθυστερήσεις προέρχονται και από αυτά τα ταμεία. Αν δηλαδή καθυστερεί ένα ταμείο, λέω εγώ, μιας χώρας, υποθετικά της Αυστραλίας, 6-8 μήνες να απαντήσει για ένα αίτημα του ΕΦΚΑ, όπως καταλαβαίνετε δεν φταίει μόνο ΕΦΚΑ που δεν βγαίνει η σύνταξη γρήγορα. Βέβαια αυτοί οι χρόνοι έχουν μειωθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, γιατί θέσαμε σε λειτουργία ένα σύστημα ηλεκτρονικό διακίνησης πληροφορίας όσον αφορά τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά ταμεία. Όμως οι καθυστερήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Κρατάμε το ένα ακόμα εξάμηνο για 50.000 επικουρικές, εφόσον έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Ένα ακόμα εξάμηνο από αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Τσάπαλε, έτσι? Μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οπότε δεν είναι 6 μήνες ακόμα. Είναι 4 στην ουσία.
Ναι, είναι λιγότερος ο χρόνος. Αναφορικά με το επίδομα προσωπικής διαφοράς, νομίζω ότι και εδώ υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θα πάρουν, όπως λέτε, αυτά τα 200-250-300 ευρώ. Είναι η δεύτερη μεγάλη έκτακτη καταβολή που θα γίνει μέσα στον Μάρτιο. Αφορά 1.112.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Δεν αφορά επομένως όλους τους υπολείπους που δεν έχουν προσωπική διαφορά, οι οποίοι όμως ωφελήθηκαν από την αύξηση του 7,75% που δώσαμε στις αρχές Φεβρουαρίου, στα τέλη Ιανουαρίου. Επομένως, όσοι έχουν προσωπική διαφορά και δεν ωφελήθηκαν από τις προηγούμενες αυξήσεις που δώσαμε, είδαν μικρή ωφέλεια, τότε θα δουν κλιμακωτά ένα ποσό της τάξης των 200, 250 ή 300 ευρώ, το οποίο είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, ανεχώρητο, χωρίς αίτηση και πληρώνεται κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων, δηλαδή στο IBAN που έχουν δηλώσει για να πληρώνονται τη σύνταξή τους, όχι σε κάποιον διαφορετικό. Τώρα, αν ένας, για παράδειγμα, ποιος παίρνει τα 300 ευρώ, αν ένας συνταξιούχος δεν έλαβε ούτε τα 250 ευρώ των Χριστουγέννων ως έκτακτη ενίσχυση, δεν είδε ούτε 1% αύξηση από το 7,75% που δώσαμε στην κύρια σύνταξή του, δεν είδε δηλαδή καμία ωφέλεια, είδε έστω μια μικρή ωφέλεια της τάξης των 2 ή 3 ευρώ το μήνα από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αυτοί οι άνθρωποι θα λάβουν τα 300 ευρώ. Είναι αυτοί που θα λάβουν τα περισσότερα χρήματα, γιατί και τα δικαιούνται. Είναι κυρίως χαμηλό συνταξιούχοι αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Τσάπαλε, είναι περίπου 560. Πώς προκύπτει αυτή η προσωπική διαφορά και συζητείτε έτσι? Τι σημαίνει προσωπική διαφορά? Είναι το τελευταίο που ρωτάω. Ναι, κοιτάξτε, είναι μια παλιά ιστορία η προσωπική διαφορά. Δεν εμφανίστηκε τώρα. Ουσιαστικά βασανίζει τους συνταξιούχους από τον Μάιο του 2016. Προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι ένα κρυφό χρέος που κληρονόμησε αυτός ο νόμος σε κάθε έναν συνταξιούχο που έχει βγει στη σύνταξη πριν τον Μάιο του 2016, που είναι της τάξης των πολλών ευρώ. Δηλαδή υπάρχουν υψηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν προσωπική διαφορά 300, 400, 500 ευρώ. Πώς δημιουργήθηκε? Επειδή τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση πολιτική να μην περικόψει τις συντάξεις, όπως είχε συμφωνήσει με την Τρόικα το 2016, συμφώνησε κάτι άλλο με την Τρόικα. Αυτό που ήταν να κόψει τότε, να το αφαιρεί με τη μορφή ενός κρυφού χρέους από μελλοντικές αυξήσεις που θα ελάμβαναν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι. Άρα φόρτωσαν στον κάθε ένα συνταξιούχο το ποσό της περικοπής που θα υπόκειτο τότε και θα το έσβηνε σταδιακά με τις αυξήσεις που θα ελάμβανε από το 2016 και μετά. Οι πρώτες αυξήσεις που έλαβε είναι φέτος. Μετά από τόσα χρόνια, φέτος για πρώτη φορά ο συνταξιούχος έλαβε μόνιμες αυξήσεις. Και έπρεπε να σβήσει αυτή η προσωπική διαφορά και στη συνέχεια να δουν την όποια διαφορά ως αύξηση στην σύνταξή τους. Κάποιοι το έκαναν, έσβησαν την προσωπική διαφορά. Κάποιοι ωστόσο έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά και αυτή η αύξηση που έλαβαν δεν ήταν αρκετή για να τη σβήσουν και θα χρειαστούν μελλοντικές αυξήσεις προκειμένου να σβήσουν και αυτοί. Αυτό είναι κάτι όμως που αποφασίζεται αυτοματοποιημένα. Δεν χρειάζεται κάποιος συνταξιούχος να ζητήσει γίνει εξέταση εκ νέου της σύνταξής του. Όχι. Έχει υπολογιστεί η σύνταξή του κανονικά από τον νόμο Κατρούγκαλου, έχει επανυπολογιστεί από τον νόμο Βρούτσι και επανυπολογίστηκε και τώρα με τις αυξήσεις που δώσαμε, προκειμένου να μειωθεί η προσωπική διαφορά που κατήχε. Επομένως, όποιος θέλει να δει τη μειωμένη προσωπική διαφορά που έχει, αν την έσβησε ολοκληρωτικά, μπορεί να περιμένει μέχρι τις 15 Μαρτίου και στη συνέχεια να μπει στην ηλεκτρονική υπηρεσία μας που λέγεται Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Συνταξιούχου, προκειμένου να δει πώς η προσωπική διαφορά του έχει απομείνει, για να ξέρει περίπου πότε θα δει μόνιμες αυξήσεις στο λογαριασμό του. Μάλιστα. Κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες προς τους συνταξιούχους, διότι υπήρχαν ερωτήσεις και έπρεπε να απαντηθούν. Βεβαίως, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.